Λοιπόν, οπότε μετά το ρούμι, το κονιάκ και το ουίσκι, μπορεί και να ξεχνάω κάτι, νομίζω όχι, ήρθε η σειρά του τζιν και είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα και τους ακροατές να έχω στην εκπομπή τον Σπύρο Πατσιαλό. Γεια σου Σπύρο. Καλησπέρα και από μένα επίσης μεγάλη μου τιμή και χαρά και πολύ, με πολύ καλή διάθεση βρίσκομαι εδώ. Καλωσορίζω και καλησπερίζω, καλημερίζω τους ακροατές και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Ο Σπύρος είναι μεταξύ άλλων gin expert. Να μιλήσουμε για το πιο αγαπημένο, νομίζω εγώ, έχω την αίσθηση, ποτό των Ελληνίδων. Όχι. Πολύ. Και εμένα μου αρέσει το gin. Κοίταξε, γενικά, νομίζω, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός κριτής, γιατί είναι το αγαπημένο μου. Υπάρχουν φορές, βέβαια, που μπορεί να κάνω ένα πολύ μακροσκελές tasting, δηλαδή με 15-16 διαφορετικά τζιν το ένα δίπλα στο άλλο. Και έχοντας ως τελευταία γεύση αυτή του τζιν, να πάω έξω με κάποιους φίλους και να πιούμε ένα παλαιωμένο ρούμι, μιας και το ανέφερες προηγουμένως, ή ένα single malt whisky 12 ετών, και να πω, εντάξει, εσύ καλό το τζιν, αλλά όταν ένα απόσταγμα έχει οριμάσει και έχει εξελιχθεί μέσα σε ένα βαρέλι, όταν δραπετεύουν οι αρωματικές του αρετές μέσα σε ένα ποτήρι, από ένα ποτήρι και δανείζει όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά στη γλώσσα σου και στο στόμα σου, τότε λες ότι δεν είναι μόνο το τζιν. Ωστόσο, θα έλεγα το εξής, ότι ναι, αν μπορούσα να σκεφτώ το αγαπημένο ποτό των Ελληνίδων, είτε επειδή το πει, ναι, θα ήταν αυτό, ίσως και παρεξηγημένα όμως, οπότε εδώ σε αυτό το podcast θα απομυθοποιήσουμε καταστάσεις αν θέλεις ή θα αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί παρεξηγημένα, γιατί το λες αυτό? Θα σου πω, γιατί εγώ στο πελατολόγιο μου, μέχρι τη στιγμή που σταμάτησα να δουλεύω πίσω από το μπαρ, είχα ανθρώπους οι οποίοι έπιναν gin tonic, καθότι το gin tonic είναι ένα ποτό το οποίο πηγαίνει πιο πολύ προς το πικρό. Ναι. Και εμείς, οι άνθρωποι γενικότερα και από την πλευρά του neuroscience, αλλά γενικότερα νομίζουμε ότι ό,τι πικρό δεν έχει ζάχαρη και άρα δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει θερμίδες. Άρα λοιπόν πίνω gin and tonic. Ισχύει. Επειδή νομίζω είναι, ότι ναι, ναι, οπότε αν, είναι, αν λοιπόν σήμερα εγώ καταρρίψω το μύθο και χάσουμε από το τζιν, στην ουσία δεν θα έχω κάνει καλό στην κατηγορία, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που λέω πάντα, προσπαθώ να λέω πάντα την αλήθεια. Και αυτή η ειλικρίνειά μου ήταν, να σου πω την αλήθεια, που με ανάγκασε να πω στον εαυτό μου ότι όχι, δεν θα δουλεύει στο μπαρ. Δηλαδή, το μπαρ το σταμάτησα όχι επειδή κουράστηκα, αλλά επειδή από κάποιο σημείο και μετά δεν μπορούσα άλλο να σερβίρω πολλά ποτά στον κόσμο. Ναι, και αν θες το συζητάμε. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Πόσα χρόνια ήσουν δηλαδή πίσω από την μπάρα? Ξεκίνησα το 98 να δουλεύω, το καλοκαίρι του 97 για λίγο και το 98 πιο πολύ ως σερβιτόρος. Ναι. Το 2000 στην Αθήνα είχα τα πρώτα μου ένσημα σε ένα κόκτελ, σε ένα rock bar που εκείνη την εποχή είχαμε, τα κοκτέιλ ήταν 3-4-5, tequila sunrise, blue hawaiian, πίνα κολάδα και μαργαρίτα. Και όχι στα πολύ όμορφα ποτήρια που έχουμε σήμερα. Ο πάγος, ξέρεις, ήταν σε ένα μικρό κούλερ μπροστά σου, είχες μια πετσέτα και όχι ποδιά. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είχες καθαρά χέρια, αλλά έπιανες και χρήματα ενδιάμεσα. Καταστάσεις που δεν θέλω, ντρέπομαι που τη σκέφτομαι ότι ήμουν μέρος αυτών των καταστάσεων. Εντάξει, αλλά αυτό ήταν. Ήταν άλλη κοινωνία, άλλη ζωή ήταν, πώς να σου πω. Δεν ξέραμε κιόλας, δεν ήρθε κάποιος. Ναι, αυτό, κάτι δεν μεγάλο. Ναι. Δεν ξέραμε. Ναι, οπότε από το 2000 μέχρι το 2013 και από το 2006 και μετά μάλιστα ήταν παράλληλα με την, δεν μου άρεσε που θα το πω, αλλά με την κανονική μου δουλειά. Κανονική δουλειά, εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω συμβατικό ωράριο 9-5. Ήταν αυτό που σπούδασα και επειδή δεν μου αρέσει να μου χαρίζεται τίποτα στη ζωή και έχω παλέψει για πολλά πράγματα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, είπα οκ, okay, το παίρνω γιατί το πάλεψα. Ξεκίνησα να δουλεύω πρωί. Είμαι από τους ανθρώπους που δίνω το 1000% και απαιτώ πολλά από τον εαυτό μου, οπότε όσο μπορούσα το έκανα, αλλά κάποια στιγμή, ξέρεις, εμείς που δουλεύουμε πίσω από τον μπάρο, όταν θέλουμε να το κάνουμε καλά, ουσιαστικά το κάνουμε γιατί μας αρέσει το hospitality, να είμαστε καλοί οικοδεσπότες και μας αρέσει να φροντίζουμε τους ανθρώπους. Όταν όμως έρχεται η στιγμή που αυτόν τον οποίο ή αυτήν την οποία φροντίζεις
δεν του κάνεις καλό, έτσι ένιωσα εγώ, γιατί είχα τη χαρά επίσης να δουλεύω σε πιο πολύ σε στέκια. Δηλαδή σε μπαρ στα οποία δεν έβλεπες έναν άνθρωπο μια φορά στη ζωή σου και δεν το ξαναέβλεπες. Τον έβλεπες και τον ξαναέβλεπες. Όταν λοιπόν είχες ανθρώπους που έλεγαν, ξέρεις κάτι με τη δουλειά μου, δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά σήμερα έχω έρθει να χαλάσω, ας πούμε, πρόλαβα και τις δραχμές, αλλά μην προδίδουμε την ηλικία μας, έχω έρθει να χαλάσω 100 ευρώ. Ή όταν ένας άνθρωπος έχει ένα θέμα και εσύ τον καθυστερείς από το να πάει με το σπίτι του και εσύ τον καθυστερείς από το να πάει σπίτι του κρατώντας τον εκεί, αν πραγματικά νοιάζεσαι για το δικό του καλό, κατάλαβα. Και θέλεις να τον φροντίσεις, θα του πεις κατάμουτρα, μεγάλε, η θέση σου δεν είναι εδώ, είναι στο σπίτι σου. Κατάλαβα, άρχισες να σκέφτεσαι δηλαδή, πολύ παραπάνω από αυτό που θα σου επέτρεπε η δουλειά σου τέλος πάντων. Ακριβώς, ναι. Και ειδικά όταν έχει να κάνει και με το αλκοόλ, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί εκεί... Το gym πότε μπήκε στη ζωή σου και έγινες gym expert και πώς γίνεται κάποιος gym expert? Σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, για να γίνεις expert πρέπει να διαβάζεις πολύ. Εγώ γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζω πολύ για όποιο θέμα με ενδιαφέρει. Και άρχισα να διαβάζω πολύ για το gym όταν άρχισα να συμμετέχω σε διαγωνισμούς κοκτέιλ. Διαγωνισμοί κοκτέιλ τα παλιά χρόνια, όταν λέω με παλιά χρόνια εννοούμε την πρώτη δεκαετία του 2000, ήταν απλά συμμετέχεις, φτιάχνεις ένα κοκτέιλ και αν το κοκτέιλ σου αρέσει σε μια επιτροπή που αποτελείται από 2-3-4 άτομα, βγαίνεις πρώτος αρχικά, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ελληνική περιοχή, μετά σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό και από τον πανελλήνιο διαγωνισμό μπορεί να πας σε ένα πανευρωπαϊκό ή σε ένα παγκόσμιο. Καταλαβαίνεις ότι το να είναι το κοκτέιλ σου νόστιμο στην πρώτη γουλιά είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι αστείο το να λέμε ότι ένας μπάρμαν είναι πολύ καλός επειδή έφτιαξε ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή μπορεί ένας μπάρμαν να πάρει το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό επειδή έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ, αλλά ο τίτλος του δεν θα πρέπει να είναι ο μπαρτέντερ της χρονιάς, θα πρέπει να είναι το κοκτέιλ του Ιανουαρίου για το 2024. Ναι. Και εξηγώ γιατί. Γιατί μπορεί ένας μπάρμαν να μπορεί να φτιάχνει πολύ ωραία κοκτέιλ, αλλά όταν είναι πίσω από την μπάρα, να μην είναι καλός οικοδεσπότης, να μην είναι ευγενικός, να μην είναι καθαρός, να μην ξέρει πολλά κλασικά κοκτέιλ, να είναι πολύ καλός στο να αντιγράφει συνταγές και αυτό να τον καθιστά καλό στο να φτιάξει μια ωραία συνταγή. Από το 2007 όμως και μετά, υπήρξαν κάποιες εταιρείες ποτών που δημιούργησαν διαγωνισμούς οι οποίοι ζητούσαν ένα μοσαϊκό γνώσεων και χαρακτηριστικών από τους bartenders, άντρες γυναίκες, που τι ήταν αυτό, ήταν οι γνώσεις, έκανες κάποια τεστ, ήταν το marketing profile που μπορεί να έχτιζες ή ένα business plan που μπορεί να έχτιζες για ένα brand, το δικό τους brand, δηλαδή πες μας τι θα έκανες για να εξελίξεις αυτό το προϊόν μέσα από το buy στα επόμενα 2, 3, 4, 5 χρόνια. Ή έκανες μια σειρά από διαγωνίσματα μέσα σε 4-5 μέρες, δηλαδή speed test, τεστ ακρίβειας, φτιάξε μας 10 συνταγές δικές σου επιτόπου αυθόρμητα. Οπότε εγώ έτσι ξεκίνησα, πώς, δηλαδή βρήκα έναν διαγωνισμό, προέκυψε ένα διαγωνισμό το 2009 για ένα νεόφερτο τζιν στην Ελλάδα, από το κονιάκ της Γαλλίας, εκεί φτιάχνεται ακόμα, το οποίο μας είπε ότι όποιος μπάρμαν ανοιχτή πρόσκληση θέλει, μπορεί να συμμετάσχει κάνοντας ένα τεστ πολλαπλών επιλογών. Όταν είδα εγώ τεστ πολλαπλών επιλογών για ποτό, είπα, μεγάλε, εδώ είμαστε. Ναι. Με κέρδισε δηλαδή το γεγονός ότι ζητούσε κάτι παραπάνω από ό,τι ζητούσαν ως τότε οι διαγωνισμοί. Ναι. Οπότε, διαβάζοντας λίγο για το τζιν, λίγο περισσότερο, γιατί το τζιν, επειδή είναι καθαρό λαμπερό διαβιές απόστρωμα όπως το νερό, είναι πολύ δύσκολο αν δεις 4-5 τζιν το ένα δίπλα στο άλλο να σου μείνει κάτι. Πρέπει να το ψάξεις. Δεν είναι όπως το ουίσκι το ρούμι που μπορεί να έχεις 5 ρούμια δίπλα-δίπλα και να τα ξεχωρίσεις οπτικά επειδή το ένα είναι και χρυμπαρί, το άλλο μαωνί και το άλλο χρυσαφί με κόκκινες αντάφιες. Ναι. Έτσι. Επίσης το ρούμι έχει τα τερουάρ, δηλαδή μπορεί κάτι να είναι από τον Άγιο Δομήνικο και ένα άλλο να είναι από την Κούβα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι από την Κούβα, ας πούμε, είναι πολύ πιο ελαφρύ το στυλ τους και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Με το τζιν, λοιπόν, παίζεις με ένα κοινό παρονομαστή. Δεν σε βοηθάει ποτέ το χρώμα, η όψη. Είναι σαν νερό. Και... Το τζιν είναι μόνο αυτό. Διαφανές. Το τζιν κανονικά, ναι, ο κανόνας λέει ότι είναι ένα crystal clear σε όψη απόσταση. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποιες
αντάβιες, ας πούμε, που οφείλονται στην αλληλεπίδραση του αποστάγματος με το ξύλο, να έχει παλαιώσει. Αλλά αυτό δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού, δηλαδή το ότι δεν παλαιώνει, και επίσης είναι και λίγο άτομο να παλαιώσεις, γιατί είναι σαν να φτιάξεις ένα, ας πούμε, τσάι και να το βάλεις σε βαρέλι. Χάνεις τη φρεσκάδα των βοτανικών. Επειδή στο DNA του έχει πάρα πολλά botanicals, αυτό είναι και βάση νόμου και βάση συνταγής, όπως θα σου πω και μετά, όταν το βάζεις σε ένα βαρέλι, κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αναιρείς τη φρεσκάδα των βοτανικών, εκτός κι αν είσαι πάρα πολύ μάγκας στη συνταγή, και ξέρεις ότι αυτό που επιδιώκεις να κάνεις θα το πετύχεις με την παλαιώση. Όμως συμβαίνει και κάτι άλλο. Επειδή το τζιν, πράγμα το οποίο θα το αναλύσουμε και πιο μετά αν θέλεις, είναι ένα απόσταγμα που βασίζεται σε εξευγενισμένο απόσταγμα, δεν χρειάζεται να παλαιωθεί σε βαρέλι για να βελτιωθεί. Θες να σου εξηγήσω λίγο παραπάνω αυτό ή πιο μετά? Πιο μετά. Πες μας καταρχάς πού γεννήθηκε το τζιν και πόσο χρονών είναι. Wow. αυτή η ερώτηση μοιάζει σαν να είναι εύκολη να την απαντήσω, αλλά πρέπει να πάω πολλά χρόνια πριν που δεν ζούσα. Να πούμε πρώτα, νομίζω, τον ορισμό του τζιν για να καταλάβεις λίγο τι παίζει. Το τζιν, λοιπόν, βάσει ορισμού, είναι ένα απόσταγμα τουλάχιστον 37,5% αλκοολικών βαθμών. Δηλαδή, αν πάρεις ένα μπουκάλι, δεν μπορεί να γράφει 36% αλκοολικούς βαθμούς και αυτό που έχει μέσα το περιεχόμενο να είναι τζιν. Είναι, λοιπόν, ένα τουλάχιστον 37,5% αλκοολικών βαθμών απόσταγμα, crystal clear σε όψη βάση νόμου, γιατί υπάρχουν νόμοι που ορίζουν τι είναι ένα απόσταγμα, αλλιώς ο καθένας θα έφτιαχνε ό,τι ήθελε. Και το οποίο θα πρέπει να είναι juniper forward, juniper driven ή ο άρκευθος, να το πούμε στα ελληνικά, να είναι η κυρίαρχη γεύση του. Τι σημαίνει κυρίαρχη, είναι λίγο υποκειμενικό, το καταλαβαίνω, και τι σημαίνει άρκευθος. Αυτό θα έλεγα. Δεν καταλαβαίνω. Πρώτη φορά ακούω τη λέξη αυτή που είπες. Πες το πάλι από α ξεκινάει αυτό που είπες. Ναι, είναι άρκευθος. Τι είναι αυτό? Ο άρκευθος είναι, δίνω σημασία στη λέξη άρκευθος, γιατί υπάρχουν βιβλία που λένε «Η άρκευθος ως μπαχαρικό». Είναι ένα, θα μπορούσαμε να το βρούμε σε ένα μαγαζί με μπαχαρικά. Ό,τι βρίσκουμε σε ένα μαγαζί με μπαχαρικά, υπάρχει στη φύση. Ναι. Okay. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι το γεννάει ένα μαγαζί με μπαχαρικά. Είναι ένα φυσικό προϊόν. Ο άρκευθος, λοιπόν, σε σχήμα μοιάζει με ένα στραγάλι. Είναι στρογγυλό και στο μέγεθος ενός μπιζελιού αρακά, ας πούμε. Έχει ένα χρώμα μοβ μπλε σκούρο. Θα μπορούσε κάποιος έτσι πολύ πρόχειρα να το δει στο σκοτάδι να πει ότι είναι και μαύρο. Ναι. Η ονομασία του προέρχεται από το λατινικό junior pario, που σημαίνει ο νεαρός εμφανίζεται. Φαντάσου, λοιπόν, έναν θάμνο στο ύψος σου που περπατά στο δάσος και βλέπεις αυτό το θάμνο και πάνω βλέπεις πράσινους και αυτούς τους μαύρους καρπούς. Όταν ο πράσινος καρπός εμφανίζεται, ο μαύρος καρπός είναι έτοιμος για συγκομιδή. Αυτό επαναλαμβάνεται το φαινόμενο κάθε χρόνο. Άρα, λοιπόν, τι λέμε, ότι όταν ο πράσινος καρπός εμφανίζεται, εσύ μαζεύεις τον μοβ. Γι' αυτό και junior pario, ο νεαρός εμφανίζεται, μαζεύεις εσύ τις περασμένες χρονιάς. Αυτό συνήθως γίνεται στις μεσογειακές χώρες, γιατί το κλίμα των μεσογειακών χωρών, ειδικά κοντά στην Ισπανία και στα Βαλκάνια, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κροατία, βοηθούν πάρα πολύ τα παράλια τους να βρίσκουμε πολύ καλές ποικιλίες αρκεύθου. Υπάρχουν περίπου 20 με 60 διαφορετικές ποικιλίες αρκεύθου, αλλά μόνο ο juniper communis, juniper οκοινός, είναι ο καρπός του οποίου τα εθέρια έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους βοτανολόγους και τους ποτοποιούς για να αρωματίσουν το τζιν. Άρα, λοιπόν, τι λέμε, ο άρκευθος είναι αυτός ο καρπός που χρησιμοποιείται για την αρωματοποίηση ενός ποτού που μέχρι πριν θα ήταν κάτι εντελώς αδιάφορο, εντελώς άχρωμο και άοσμο. Δηλαδή, το βασικό μπαχαρικό του τζιν είναι ο άρκευθος. Το λέμε βοτανικό, botanical στα αγγλικά. Βότανο, τέλος πάντων, ναι. Ναι, θα σου πω, εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί μου δίνεις μια πάσα. Βότανο, κανονικά λέμε τα herbs στα αγγλικά, όπως είναι το τσάι, η μέντα, το φασκόμηλο,
Ενώ το botanical περιέχει όλα τα βοτανικά στερεά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, για την παραγωγή ενός τζιν εκτός από τον άρχιστο, μπορώ να βάλω μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη συσκευή που χρησιμοποιούν υποτοπίοι που το λέμε αποστακτήρα, μπορώ να βάλω φλούδες εσπεριδοειδών, δηλαδή φλούδα πορτοκαλιού, λεμονιού, grapefruit. Αυτά είναι τα εσπεριδοειδή που χρησιμοποιούνται ως botanicals. Και lime, εντάξει. Μπορώ να βάλω πιπέρια, spices δηλαδή που λέμε στα αγγλικά. Μπορώ να βάλω μοσχοκάριδο, μπορώ να βάλω ginger, μπορώ να βάλω λουλούδια, βιολέτα, μπορώ να βάλω ρίζες όπως γλυκόριζα ή ρίζες σύρουτας. Περίμενε, πρώτα, είναι πολύ τεχνικά αυτά. Ναι. Το πρώτο τζιν πότε δημιουργεί, πού, σε ποια χώρα ρε παιδί μου, σε ποια πόλη? Ωραία, η απάντηση είναι η Ολλανδία. Βέλγιο και Ολλανδία, κάτω χώρες. Εκεί έγινε το πρώτο τζιν. Πότε? Ναι, πότε. Όχι όμως με τη μορφή. Το πρώτο τζιν ως απόσταγμα έγινε γύρω στο 1480. Α, τόσο παλιά. Νόμιζα θα μου έλεγες 1800 εκεί, 1900. Α, πολύ παλιό είναι το τζιν. Το πρώτο τζιν που... είναι καταγεγραμμένο μπορούσε... τέλος πάντων αυτό. Καταγεγραμμένο είναι τότε, όπως σου είπα, λίγο πριν το 1500. Όμως, δεν είχαμε τόσο καλής ποιότητας αποστάγματα, γιατί δεν είχαμε τους αποστακτήρες που έχουμε από το 1830 και μετά. Ναι. Και η βιβλιογραφία αναφέρει κάτι που το λέω και στα σεμινάρια μου προς άλλους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν gin expert, που απλά θέλουν να μάθουν λίγα πράγματα για το gin, ότι το 1740 έχουμε τα πρώτα gin που θα μπορούσαμε να τα πίνουμε και σήμερα σε ένα μπαρ. 1740, 1760, 1761. Αν πας σήμερα σε ένα μπαρ εκεί στη Θεσσαλονίκη που έχετε πάρα πολύ ωραία μαγαζιά και κάθε φορά που ανεβαίνω πάνω για λίγο λέω ότι δεν ήρθα για περισσότερο, μπορείς αυτή τη στιγμή να παραγγείλεις γνωστά τζιν που πάνω έχουν είτε πάνω στο μπουκάλι ανάγλυφα είτε πάνω στο αυτοκόλλητο ότι προέρχονται από μια συνταγή του 1761. Είναι ένα σημείο ορόσημο. Το 1761 όμως είναι σημείο ορόσημο για τα τζιν που παράγονται πλέον στο UK, στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Και το λέω αυτό γιατί οι Βρετανοί δανείστηκαν τον τρόπο παραγωγής του αποστάγματος αυτό που έλεγαν οι Ολλανδοί Τζενίπερ, που είναι στα Ολλανδικά η λέξη του Τζούνιπερ, που σημαίνει αυτός ο άρκευθος που είπαμε πριν. Άρα οι Ολλανδοί το έφτιαξαν πρώτα από το 1400 και μετά. Οι Άγγλοι δανείστηκαν τον τρόπο που έγιναν γιατί εκεί γύρω στο 1570 Δέσποινα έχουμε το εξής φαινόμενο. Περίπου 6.000 Φλαμανδοί από αυτούς τους πολύ έτσι διεκδικητικούς τύπους φεύγουν από τις κάτω χώρες, Βέλγιο και Ολλανδία και πηγαίνουν στη Βρετανία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μετανάστευσαν το 1570 γνωρίζουν πλέον πώς είναι ένα καλό τζιν που το λέγαν τζενίβε και παίρνουν μαζί τους όπως έχει γίνει με όλους τους λαούς, όχι μόνο με τα ποτά, αλλά και με τα φαγητά. Τα ποτά τους πήρανε μαζί. Παίρνουν και τα ποτά τους και οι Βρετανοί προσπαθούν να τα φτιάξουν. Ναι. Όμως μετά έγινε κάτι πολύ κακό για το τζιν στη Βρετανία. Το οποίο ήταν μια πολύ μεγάλη δυσφήμιση που μπορεί να την έχεις ακούσει κι εσύ, γιατί μπορεί να έχεις ακούσει, ας πούμε, ότι το τζιν θεωρείται το ποτό των αλκοολικών. Είναι μια ερώτηση που συνήθως μου κάνουν. Γιατί το τζιν θεωρείται το ποτό των αλκοολικών? Δεν είναι το ποτό των αλκοολικών. Δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Απλώς το τζιν είχε την ατυχία να γίνει γνωστό μέσα από έναν βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Williams of Orange, τον Γουλιέλμο της Οράκης, το 1750 περίπου. Πρόσεξε, Ολλανδός σε καταγωγή, Βρετανός βασιλιάς ο τύπος, ο οποίος τι έκανε, έβαλε πάρα πολύ μεγάλους αυστηρούς φόρους σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Βλέπετε το κονιάκ που το έχεις κάνει στην εκπομπή από τη Γαλλία ή αποστάγματα από την Αμερική ή γαλλικά κρασιά επίσης. Έβαλε πολύ μεγάλους φόρους στα εισαγόμενα προϊόντα και είπε στους Βρετανούς ότι ξέρετε κάτι, μπορείτε αν θέλετε να παράγετε όπου αγαπάτε το δικό σας τζιν και να το πουλάτε σε ένα ποσό το οποίο χωρίς να το φορολογεί και το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, Gin Act το λεγόμενο νομοσχέδιο ας πούμε, ήταν να έχουμε το 1700 ο βασιλιάς
ο William of Orange, ο βασιλιάς Γουλιέλμος, κυβέρνησε, ας πούμε, το 1695, στο τέλος του 17ου αιώνα. Το 1700, λοιπόν, το αποτέλεσμα της δράσης του είναι το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου 7.500 gin shops, σαν να λέμε μαγαζιά που πουλάνε και σερβίρουν gin κακής ποιότητας, προερχόμενο από το σπίτι του καθενός, να το πούμε έτσι, και από 1500 καταγεγραμμένα παράνομα αποστακτήρια. Θα μου πεις πώς καταγράφονταν τότε τα παράνομα αποστακτήρια, αφού ήταν παράνομα. Υποτίθεται ότι κάποιοι άνθρωποι μελέτησαν αυτό και το κατέγραψαν σε βιβλία που σχετίζονται με την ιστορία του τζιν. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά, το 25% των Βρετανικών σπιτιών, μπορούσαν να παράγουν το δικό τους τζιν, το τζιν της μπανιέρας, bathtub gin το λεγόμενο, γιατί η μπανιέρα είναι ένα πολύ μεγάλο, έτσι ας το πούμε, δοχείο, που μπορείς να βάζεις μέσα κακής ποιότητας αλκοόλ, μαζί με κακής ποιότητας μπαχαρικά, για την ακρίβεια έβαζαν μια ρητινόδη ουσία πεύκου, κάτι σαν το ρετσίνι που λέμε, που πολλές φορές ήταν τοξική για την υγεία. Τι γινόταν λοιπόν, αυτό το ποτό που έφτιαχνε ο καθένα σπίτι του, σου απέφερε πολύ μεγάλο κέρδος, ήταν ένα τρίτο φθηνότερο από την μπύρα, δηλαδή αν η μπύρα έκανε, δεν το είπα σωστά, αν η μπύρα έκανε 3 ευρώ, το τζιν τότε έκανε 1 ευρώ. Άρα οι φτωχότεροι άνθρωποι προτιμούσαν να πίνουν κακής ποιότητας τζιν, με αποτέλεσμα το τζιν να αποκτήσει αυτή την πολύ κακή φήμη. Okay. Άρα το τζιν δεν ήταν ποτέ το ποτό των αλκοολικών, ήταν ένα ποτό που πέρασε περίπου 30 με 35 χρόνια πάρα πολύ άσχημα, γιατί αντί να αναδεικνύεται η πολύ καλή και εξηγιασμένη μέθοδος παραγωγής του, βοηθήθηκαν η χύμα παραγωγή και ο κόσμος έπαθε, ας πούμε, πάθαινε ζημιά πίνοντας τοξικά προϊόντα. Τότε ξεπηδάνε και οι πρώτες εμβληματικές μάρκες. Που ποιες είναι οι εμβληματικές μάρκες του τζιν? Το 1740, ας πούμε, έχουμε μια μάρκα που λέγεται Booth's. Το 1761 έχουμε μια μάρκα που λέγεται Grinnell's. Υπάρχει ακόμα και σήμερα. Υπάρχει ακόμα και σήμερα και όχι μόνο υπάρχει, αλλά το αποστακτήριο αυτό έχει βγάλει και άλλες μάρκες πολύ γνωστές. Θα έχεις ακούσει το τζιν που λέγεται Bombay Sapphire. Ναι, στο ίδιο αποστακτήριο στο G&J Distillers ξεκίνησε να γίνεται και τώρα το Bombay Sapphire έχει το δικό του αποστακτήριο σε μια περιοχή που λέγεται Laverstock Mill, σε ένα πολύ εμβληματικό αποστακτήριο. Η Μεγάλη Βρετανία είναι αυτό. Ναι, είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Μεγάλη Βρετανία, το τζιν δεν χρειάζεται να παράγεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Ακόμα και όταν είναι. Αυτό που ξέχασα να σου πω είναι ότι υπάρχουν τρεις βάσει νόμου, τρεις τρόποι, τρεις κατηγορίες τζιν. Τα απλά τζιν, ναι, τα London Dry Gin και τα distilled gin. Τα London Dry Gin δεν χρειάζεται να γίνονται στο Λονδίνο, απλώς έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Okay. Όμως μπορεί να το φτιάχνεις στη Βραζιλία, μπορεί να το φτιάχνεις στην Αμερική, μπορεί να το φτιάχνεις στην Ελλάδα. Ναι. Απαντού μπορώ να φτιάξω τζιν. Δεν όπω το κονιάκ, okay, και το ουίσκι. Βεβαίως. Ακριβώς. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή το είπες πολύ ωραία, παντού μπορώ να φτιάχνω και σε αντίθεση με το ουίσκι, αν σήμερα, ας πούμε, θέλεις να φτιάξεις, σου παραγγείλει κάποιος, δεν έχεις ουίσκι, και σήμερα σου παραγγείλει κάποιος στη Σκωτία, σου λέει, θέλω 1000 φιάλες ουίσκι. Θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 3 χρόνια αυτός. Γιατί το ουίσκι θα πρέπει βάσει νόμου να παλαιώνει για 3 χρόνια μέσα σε ένα βαρέλι. Το Scotch blended whisky. Έτσι, σκέψτε το πιο απλό Scotch whisky. Το τζιν δεν χρειάζεται να παλαιώσει, όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά δεν θέλουμε να παλαιώνει. Άρα, αν εγώ σήμερα κάνω αλκοολική ζύμωση, δηλαδή φτιάξω μια είδους μπύρα, αυτή η μπύρα μπει μέσα στη συσκευή που λέγεται αποστακτήρας, κάνω την απόσταξη με τα βοτανικά που λέγαμε πριν, αυτή η διαδικασία μπορεί να μου πάρει εμένα μερικά 24 ώρες. Και σου λέω σε 3 μερούλες, έλα και πάρε τις 1000 φιάλες τζιν που ήθελες. Σε 3 μέρες φτιάχνετε το τζιν, αλήθεια? Φτιάχνετε σε λιγότερο, έτσι. Αλλά σου λέω ότι αν ξεκινούσες από το μηδέν, θα έκανες τη δική σου μπύρα, το δικό σου απόσταγμα, θα το αρωμάτιζες και θα τελείωνες. Άρα θα μου πεις, όλη η παραγωγή τζιν φτιάχνουν σε 3 μέρες τζιν? Όχι, γιατί η δυσκολία με το τζιν είναι στο να καταλήξεις στην συνταγή.
Γιατί διαφορετικά όλα τα τζιν θα ήταν ίδια αν είχαν μόνο τον άρκεφε που λέγαμε πριν. Φαντάσου ότι το τζιν έχει ένα είδους μαγείρεμα για να μπουν διάφορα βοτανικά στερεά μέσα στο δεύτερο απόσταγμα που αν δεν είχαν μπει αυτά θα το λέγαμε απλώς βότκα. Άρα έχει, φαντάσου λοιπόν το τζιν ότι πατάει πάνω σε ένα ουδέτερο απόσταγμα. Ουδέτερο απόσταγμα λέμε κάτι το οποίο είναι crystal clear άοσμο και... αλκοόλ, ας πούμε, αυτό, αλκοόλ ξέρω. Ακριβώς, μπράβο, μπράβο. 96% αλκοολικών βαθμών. Το αγοράζω εγώ από κάποιον που το παράγει αυτό, γι' αυτό λέμε ότι είναι εξευγενισμένο. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, 96% αλκοόλ και το εθυλική αλκοόλ και το υπόλοιπο 4% είναι νερό. Αυτό λοιπόν φαντάζομαι σαν ένα λευκό καμβά και εγώ πάνω εκεί βάζω διάφορα βοτανικά στερεά. Άλλος βάζει, ας πούμε, μόνο άρκεφθο, θα μπορούσε. Και άλλος βάζει άρκεφθο, γλυκόριζα και τριαντάφυλλα. Γίνεται η απόσταξη, δηλαδή βράζουν αυτά τα βοτανικά στερεά και δανείζουν τα αρωματικά τους χαρακτηριστικά στο ουδέτερο απόσταγμα και τελικά παίρνουμε κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον 37,5% αλκοολικούς βαθμούς και μυρίζει άκυρθο. Στη γεύση μπορεί να εντοπίζεις λίγο το τριαντάφυλλο και να έχεις και ένα σωρό άλλα αρωματικά χαρακτηριστικά. Το πιο γνωστό δίδυμο είναι gin tonic ή gin soda? Το πιο γνωστό δίδυμο, τέλεια ερώτηση, είναι gin tonic. Gin tonic. Το τόνικ είναι ένα ψυχτικό το οποίο έχει κινήτη. Λίγο πικρίζει. Πικρίζει πάρα πολύ, ναι, σωστά. Γι' αυτό και το, εδώ είναι το εντελώς οξύμορο. Το τόνικ που πικρίζει πολύ έχει ζάχαρη. Μπορεί και να μην έχει. Υπάρχουν κάποια sugar free flavors, ας πούμε. Αλλά κατά κανόνα έχει περίπου 10, ας πούμε, γραμμάρια ανά 100 ml. Οπότε το τόνικ πικρίζει, ενώ η σόδα που δεν πικρίζει δεν έχει και θερμητικό περιεχόμενο. Αλλά το gin soda είναι, υπάρχουν πελάτες όντως που το παραγγέλνουν, αλλά ας πούμε ότι κάνει λίγο πιο αδιάφορο το ίδιο το gin, το αποδυναμώνει. Ναι. Το δέχομαι δηλαδή σαν παραγγελία, δεν μπορώ να πω σε κάποιον ότι ξέρεις κάτι που πίνεις δεν είναι ποτό, αλίμονο. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ακριβώς τι πάει να κάνει στο gin του. Θα μπορούσα ας πούμε να το συνδυάσω με ένα gin το οποίο έχει πάρα πολλά αρωματικά χαρακτηριστικά και είναι πολύ έντονο σε αλκοολικούς βαθμούς, γιατί υπάρχουν και gin τα οποία είναι στους 45-47% αλκοολικούς βαθμούς ή μέχρι και τους 50 κάτι. Ναι. Το ποτήρι του τζιν ποιο είναι? Το ποτήρι του τζιν, ωραία ερώτηση και εδώ μου πατάς, μου ανάβεις φωτιές, γιατί το ποτήρι του τζιν που βλέπουμε σήμερα σε πολλά μπαρ είναι ένα ποτήρι που δεν μου αρέσει να το βλέπω. Το ποτήρι του τζιν κανονικά είναι αυτό που λέμε κόλλης. Είναι ένα ποτήρι το οποίο είναι αυτό που, συγγνώμη για τους επαγγελματίες, αυτό που λέμε τύπου σωλήνα. Αυτό είναι το ποτήρι τύπου Collins, το ίσιο ποτήρι. Αυτό που έχουμε σπίτια μας έτσι και βάζουμε ας πούμε νερό σπαλεσμένους. Το πιο ψηλό, αν θα χωρίζαμε τα ποτήρια σε ψηλά και κοντά, το πιο ψηλό έχει περιεκτικότητα περίπου από 280 έως 320 ml. Και τι κάνεις λοιπόν εκεί? Αν θες να κάνεις ένα perfect serve, παίρνεις ένα ποτήρι, θα βάλεις μέσα 50 ml gin, θα βάλεις μέσα 120 μέχρι 150 ml tonic. Μετά θα βάλεις τον πάγο, σιγά σιγά. Μετά θα βάλεις τον πάγο. Ναι. Γιατί να μην τον βάλω από την αρχή του πάγο? Θα σου πω, γι' αυτό και είπα πριν, perfect serve. Ναι, ναι, αυτό, το άκουσα, το άκουσα. Γιατί και συνήθως όλοι μας στο σπίτι μας τώρα, έτσι, οι απλοί, βάζουμε το ποτήρι και τον πάγο. Όχι. Και στο μπαρ έτσι κάνουμε, έτσι, πολύ σωστά το λες, έτσι κάνουμε και στο σπίτι και έτσι κάνουμε και στο μπαρ. Γιατί δεν προλαβαίνει ένας επαγγελματίας να κάνει όλο αυτό που σου λέω με τόσο αργοριθμό. Ένας επαγγελματίας αν θα έχει 10 παραγγελίες να βγάλει, π.χ. 5 gin and tonic, 2 whisky cola και 3 cocktail, πρέπει να κάνει τη δουλειά γρήγορα. Θα πάρει με το ένα του χέρι θα πάρει 4 ποτήρια, θα τα γεμίσει πάγο και μετά το πιο εύκολο πράγμα που θα κάνει είναι να κάνει free pouring που μετράει από μέσα του ο επαγγελματίας. Να μετρήσει 50 ml και να βάλει πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα όμως, tonic. Όμως, αν θες να το κάνεις με τον τέλειο τρόπο, τι θα κάνεις? Θα πρέπει να βάλεις τα 50 ml χωρίς να τα παγώσεις απότομα. Ναι. Αν βάλεις πρώτα τον πάγο μέσα στο ποτήρι, κάθε φορά που ρίχνεις τις σταγόνες του ποτού πάνω στο πάγο, τους δημιουργείς ένα σοκ. Και μετά, καθώς πετάς το ανθρακούχο, το tonic δηλαδή, είναι προκειμένο, μέσα στο ποτήρι,
του διαλύσει τις φυσαλίδες, ενώ αυτό που θέλεις να κάνεις με τις φυσαλίδες είναι να τις διατηρήσεις ζωντανές, υπαρκτές, για να δημιουργήσουν αυτό το freshness αίσθημα. Που δίνει μύτη, το τζιν, που όλοι ξέρουμε, ναι, ναι, και εμένα αυτό μου αρέσει ακριβώς. Το τζιν. Το... Αυτό το crispiness το που λένε στα αγγλικά. Ναι, και ειδικά το καλοκαίρι, γιατί... ειδικά το καλοκαίρι είναι το πρώτο του καλοκαιριού, ναι, για μένα. Ναι, 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 οπότε το perfect serve, να ξέρετε, Δεσποινά, και μιας και ακούνε και οι άνθρωποι, τι σου λέει, βάλε το τζιν στην κατάψυξη, να είναι πολύ, πολύ παγωμένο, βάλε το τόνικ στο ψυγείο, βγάλε λοιπόν το τζιν από την κατάψυξη, να είναι πολύ, πολύ παγωμένο, να μην χρειαστεί να ταλαιπωρήσει τον πάγο για να παγώσει, το ίδιο το απόσταγμα. Έχεις το τόνικ σου στο ψυγείο, οπότε πάλι δεν ταλαιπωρείς τον πάγο. Και ο πάγος τι κάνει, προσπαθεί απλά να διατηρήσει ένα ήδη παγωμένο ποτό. Και ανέφερα πριν το ότι το σωστό ποτήρι ενός gin tonic είναι, προκύπτει ως εξής. Βάζεις τα 50 ml gin, μπορεί ένα μπαρ να αποφασίζει να πει, ας πούμε, ότι εγώ, ξέρεις κάτι, αντί να έχω 7 ευρώ το ποτό, θέλω να το έχω 6. Πολύ δύσκολο, αλλά αν πούμε ότι κάποιος θέλει να το έχει 6. Ή ένας επαγγελματίας μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να έχω περισσότερο κέρδος. Καλός ή κακός, εντάξει. Άρα βάζω 40 ml gin, βάζω 80 ml ή 90 ml ή 100 ml tonic. Δεν μπορώ να βάλω 40 και 150, γιατί τότε θα είναι πολύ ελαφρύ το ποτό. Οι πελάτες θα διαμαρτύρονται και θα λένε ότι έχει φτιάξει πολύ ελαφρύ. Άρα λοιπόν τι θα κάνει κάποιος, θα πάρει ένα πιο μικρό ποτήρι Collins που λέγαμε πριν, στα 280 ml ας πούμε και όχι στα 320, αλλά για να καταλήξεις σωστά και να έχεις το σωστό ποτήρι σου, τι πρέπει να γίνει. Θα βάλεις το gin, θα βάλεις το tonic και όταν θα βάλεις τον πάγο, 3-4 μεγάλα παγάκια, ο πρώτος πάγος που έβαλες θα πρέπει να έχει φτάσει στον πάτο του ποτηριού. Δεν θέλουμε να επιπλέει δηλαδή. Και το λέω αυτό γιατί, αν ξεκινήσεις πρώτα από τον πάγο, θα σου μείνει αναγκαστικά χώρος, θα σου μείνει αναγκαστικά χώρος για να βάλεις πόσος χώρος, 100 ml, άρα πόσο gin και tonic θα βάλεις. Θα σου μείνει 400 ml, άρα πώς θα το γεμίσεις. Γι' αυτό και λέω ότι πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα τύπου μπαλούν ποτήρια, που είναι τύπου κρασιού αλλά πολύ πολύ τεράστια. Το μόνο πράγμα στο οποίο ωφελούν είναι στο να φαίνεται μια πολύ μεγάλη μπράντα πάνω στο γυαλί, που γράφει ας πούμε με κεφαλαία μεγάλα γράμματα Δέσποινα. Ναι, είναι πολύ καλό για το brand αυτό. Αλλά μια γυναίκα τώρα ή ένας άντρας που πρέπει να κάνει bodybuilding, ας πούμε, σε κάθε γουλιά που πίνει. Και καταλαβαίνεις ότι με βάση αυτά που είπαμε, ο μόνος τρόπος για να γεμίσεις ένα τόσο μεγάλο ποτήρι, δεν μπορεί να είσαι χαζός και να βάλεις τόσο πολύ gin, είναι να βάλεις πάρα πολύ πάγο. Ναι. Άρα δεν έχει νόημα. Εσένα, άμα βάλουμε 10 διαφορετικές μάρκες gin, τι είναι αυτό που θα καταλαβαίνεις διαφορετικό από ποτήρι σε ποτήρι? Τι θα... Σκέτα, έτσι, εννοείς. Ναι, σκέτα. Σκέτο πίνετε το τζιν εντωμεταξύ. Βεβαίως, πίνετε σκέτο το τζιν και ωραία ερώτηση. Αυτή απαντείται ως εξής. Από το 2005 και μετά έχουν υπάρξει τρόποι παραγωγής των τζιν που τα καθιστούν λίγο πιο ενδιαφέροντα όντας σκέτα, πίνοντας τα σκέτα. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι αντί να γίνονται όλα με τον ίδιο τρόπο, όπως είπαμε πριν, τύπου London Dry, γίνονται με έναν διαφορετικό τρόπο, τύπου distilled, που τα καθιστά πιο ενδιαφέροντα, αλλά ταυτόχρονα και πιο ακριβά. Ναι. Okay. Το οποίο σημαίνει ότι πίνοντας και συγκρίνοντας ένα τζιν σε σύγκριση με ένα άλλο, βλέπεις μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, το ένα σου βγάζει αρώματα δεντρολίβανου και το άλλο σου βγάζει αρώματα τζίντζερ, φασκόμηλου, βιολέτας και γιασεμί. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να συμβαίνει. Είναι αυτό που καθορίζει και διακρίνει μία μάρκα, σωστά. Δηλαδή, είστε καταλάβεις. Ακριβώς. Ναι, okay. Ακριβώς. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου ένα τζιν είναι πολύ διαφορετικό από ένα άλλο, αλλά έρχεται ο πελάτης και λέει, αυτό το τζιν δεν μου αρέσει με τόνικ, γιατί μου βάζει πάρα πολλά λουλούδια. Επομένως, το σωστό ποιο είναι αν, ας πούμε, έφτιαχνες εσύ ένα καινούριο τζιν που θα το έλεγες Δέσποινα, ή γιατί όχι. Γιατί όχι, θα το έλεγα. Why not? Πολύ ωραία. Why not gin? Θα έπρεπε να σκεφτείς ως εξής. Με τι θέλω, πόσο θέλω να το πουλάω, γιατί το πόσο θέλεις να το πουλάς καθορίζει το πόσο θέλεις να κερδίζεις. Το πόσο θέλεις να κερδίζεις θα καθορίσει το πόσο πρέπει να το αγοράζεις από τον ποτοποιό που θα το φτιάχνει. Ναι. Γιατί εσύ, αν θέλεις να φτιάξεις το γιατί όχι gin,
δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις φωτοποιίας, πρέπει να έχεις απλά ένα budget. Ναι, αλλά εγώ θα πω όμως ότι επίσης θέλω να είναι και λίγο γλυκό πικρό, γιατί το γιατί όχι, το ταξίδι του γιατί όχι, είναι και γλυκό, είναι και πικρό, είναι και ξινό, κατάλαβες. Οπότε πρέπει κάτι να τα βγάλει όλα αυτά. Τέλεια, τέλεια, ωραία. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα πας εσύ στον, θα δώσεις εσύ το mandate, θα δώσεις την εντολή, ας πούμε, στον ποτοποιό, θα του πεις ότι θέλει να είναι γλυκόπικρο, θα σου πει ότι για να βγάλουμε γλυκόπικρο μια συνταγή θα πρέπει να βάλουμε αυτή την γκάμα των βοτανικών, όχι μόνο άρκεφτο και φασκόμηλο, θα πρέπει να βάλουμε, ας πούμε, και γλυκόριζα, θα πρέπει να βάλουμε και φύλλα τσαγιού, θα πρέπει να βάλουμε και πολλά εσπεριδοειδή και κάποια πιπέρια άσπρα και πράσινη. Okay. Ένα τζιν καταλαβαίνουμε ότι είναι καλό όταν έχει πολύ ωραία μύτη. Τι θα πει αυτό? Αλλά θα πει ότι δεν μυρίζει μόνο πεύκο, γιατί μπορεί οι ακροατές να μπερδεύονται λίγο με το τι είναι ο άρκεφθος. Ο άρκεφθος είναι πεύκο. Φαντάσου ότι μια μέρα βροχερή, σαν τη σημερινή εδώ στην Αθήνα, περνάς μέσα από το δάσος, το βρεγμένο δάσος, και μυρίζεις ελαφρώς το γήινο βρεγμένο χώμα και τα δέντρα τα οποία παίρνουν τη δική τους ανάσα και ξεκουράζονται καθώς πέφτει πάνω στα φύλλα τους η βροχή. Γενικώς, εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα. Μου αρέσει πολλές φορές όταν διαβάζω ή όταν ξεκουράζομαι να ακούω αυτά τα λεγόμενα white noises, που πολλές φορές έχουν λίγο βροχή μέσα στα σωθικά τους. Ναι. Και μου αρέσει πολύ να συνδυάζω το gin tonic με αυτή την εικόνα, γιατί βοηθάει, γιατί το gin κανονικά πρέπει να μυρίζει πεύκο δάσος. Το τζιν μυρίζει πεύκο, λες εσύ, ε? Ναι, όταν λέμε λοιπόν ότι το τζιν είναι juniper forwarded, δηλαδή είναι juniper driven, καθοδηγείται αρωματικά από τον άρκεφθο, ναι, έχουμε στο μυαλό μας το πεύκο, το πεύκο δάσος. Τι γίνεται όμως, μπορεί σε κάποιους ανθρώπους αυτό να μην αρέσει, επομένως η παραγωγή το καθιστούν πιο ενδιαφέρον, βάζοντας κάποια basic botanicals, δηλαδή αν υπήρχε μια γκάμα από 10 βοτανικά που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των τζιν, αυτά είναι τα εσπεριδοειδή, φλούδες λεμονιού και πορτοκαλιού, είναι οι ρίζες ήριδας, είναι οι ρίζες αγγελικής. Οι ρίζες αγγελικής, φαντάσου ότι προσδίδουν μια φρεσκάδα δοντόκρεμας στο απόσταγμά μας και έχει και την ιδιότητα η αγγελική να παντρεύει και να δένει τα υπόλοιπα συστατικά μεταξύ τους. Είναι ένας πολύ καλός συνεργαστής. Αυτό το γνωρίζουν οι ποτοποιοί και γι' αυτό μας κάνει εντύπωση όταν σε καλές δομημένες συνταγές δεν βλέπουμε ρίζα αγγελικής στη συνταγή που αναγράφεται στο site του προϊόντος. Πες μας, ναι, πες μας εμβληματικές μάρκες. Εμβληματικές μάρκες θα πω είναι, ας πούμε, το Hendrix, το οποίο τάραξε κάπως στα νερά το 1999 όταν ξεκίνησε να παράγεται στη Σκωτία. Γιατί τάραξε στα νερά? Τα ρίξε τα νερά γιατί ξέφυγε από την πεπατημένη και συμβατική λογική που έλεγε ότι φτιάχνουμε ένα London Dry Gin το οποίο μυρίζει μόνο αυτό το πεύκο δάσος και έβαλε στη συνταγή του εθέρια έλαια από αγγούρι και ροδοπέταλο. Οπότε άρχισαν οι πελάτες να παραγγέλνουν το Hendrix με μια φλούδα αγγουριού και να το παραγγείλουν σκέτο. Οπότε μπορεί να δεις σε διάφορα μπαρ κάποιους πελάτες να πίνει ένα gin σκέτο. Το είμαι πάγο με ακούει. Και είναι δεδομένο ότι είναι Hendrix. Ναι, ωραία. Θα μπορούσε να μην είναι όμως το συγκεκριμένο brand, αλλά όμως ξεκίνησε να κάνει αυτό το κάτι διαφορετικό. Μετά είχαμε το gin από το κονιάκ της Γαλλίας, που σου είπα ότι συμμετείχα και εγώ στο διαγωνισμό του, το G-Vine, το οποίο έχει έχει σαν πρώτη ύλη, έχει τα σταφύλια από το κονιάκ, γίνεται μετά ένα κρασί, αυτό το κρασί αποστάζεται και μετά αυτό το απόσταγμα από κρασί εμβαπτίζονται μέσα του διάφορα βοτανικά και γίνεται το G-Vine Gin, το οποίο μυρίζει, έτσι να σου το πω έτσι πολύ απλά, σαν τσιχλόφουσκα, γιατί έχει πάρα πολλά ωραία στοιχεία, φρουτένια και λουλουδένια, που συναντάμε σε παιδικές τσίχλες κυρίως. Οπότε τι γίνεται, αν εσύ είσαι σε ένα μπαρ και πίνεις το τζιν σου, πιείς έξω για να κάνεις ένα διάλειμμα με το φίλο σου, τη φίλη σου που καπνίζουν και μετά ξαναμπείς μέσα στο μπαρ, 10 διαφορετικά τζιν να έχεις το ένα δίπλα από το άλλο, το δικό σου τζιν με την τσιχλόφουσκα θα το ξεχωρίσει. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Κάποιος που είναι αυστηρός τζιντονάκιας μπορεί να μην το θέλει. Άλλα πολύ εμβληματικά τζιν είναι το Forge που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γίνεται από... Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο επίσης. Δεν έχει κάθε μάρκα το δικό της αποστακτήριο.
μπορεί ένα αποστακτήριο να βγάζει 150 διαφορετικές μάρκες. Okay, εσύ, ας πούμε, έχεις budget για να φτιάξεις ένα τζιν, αλλά δεν έχεις budget να φτιάξεις ένα αποστακτήριο που μπορεί να θέλει 200.000 ευρώ. Οπότε τι κάνεις, πηγαίνεις στον παραγωγό του τζιν και του λες, φίλε μου, εγώ αυτά έχω. Θέλω για αρχή, σου λέει ο παραγωγός, ξέρεις κάτι, μπορώ να σου κάνω αυτό που θέλεις, αλλά για αρχή θα πρέπει να παραγγείλεις, ας πούμε, 5.000 φιάλες. Ή να του ζητήσεις ένα βοτανικό το οποίο προέρχεται από τη Νότια Αφρική. Έτσι, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, από ένα δέντρο πολύ πολύ σπάνιο. Και να σου πει ότι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά θέλει λίγους πειραματισμούς παραπάνω. Για να δέσει συνταγή, πρέπει να φέρουμε και έναν χημικό expert. Και θα περιμένεις περίπου 2-3 μήνες. Και όταν τελικά το καταφέρουμε, θα πρέπει να παραγγείλεις 20.000 φιάλες. Άρα το budget σου θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ψηλά. Το Forge, λοιπόν, gin που έλεγα πριν, που είναι εμβληματικό, ξεκίνησε από barman, προσανατολισμένο σε barman. Έχει μια φιάλη η οποία έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά που βοηθούν να μην την πετάξεις όταν τελειώσει το απόσταγμα. Και το οποίο έχει προσανατολιστεί στο να φτιάχνει πολύ ωραία dry martini, γιατί είναι αρκετά λιπαρό και έχει ένα πολύ στιβαρό χαρακτήρα, με πάνω από 45% αλκοολικούς βαθμούς. Άρα το βοηθούν να διατηρήσει τα αρώματά του ακόμα και όταν αραιώνεται με πάγο ή με tonic ή με vermouth, το οποίο συμβαίνει όταν φτιάχνουν ένα dry martini. Και το πιο διάσημο κοκτέιλ δηλαδή είναι το dry martini, φαντάζομαι, που φτιάχνετε με gin. Διάσημο κοκτέιλ με gin, σωστά, είναι το dry martini. Μας έκλεψε την δόξα, βέβαια, ο James Bond που το ήθελε shaken και μαζί με βότκα. Ενώ το dry martini, εντάξει, δεν είναι μόνο η γνώμη μου, αλλά θα μιλήσω προσωπικά, πρέπει να είναι στιτ, να μην το ζωρίσουμε, το τραυματίσουμε βάζοντας μέσα στο shaker αέρα. Έτσι, γιατί όταν παίρνω το shaker, βάζω μέσα πάγο, βάζω τα υγρά και βάζω και κάτι άλλο. Εγκλωβίζω τον αέρα και χτυπώντας το υγρό, το αναγκάζω να τον βάλει μέσα του. Αυτό το θέλω σε κοκτέιλ που έχουν πάρα πολλά συστατικά, που έχουν χυμούς, που έχουν σιρόπια, γιατί βοηθάει αυτή όλη η δράση να ενσωματωθούν τα υλικά μεταξύ τους, να ομογενοποιηθεί το υγρό και να γίνει ένα πράγμα που τελικά θα το πίνει ο πελάτης και δεν θα καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δεν βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις που θέλω να έχω καλή κλιμάκωση, καλό escalation των συστατικών και να λέω, εδώ έχω το σταφύλι από το βερμούτ, έχω τα ωραία μπαχαρικά από το τζιν και έχω τη λιπαρότητα από ένα σοβαρό, στιβαρό τζιν. Άλλο κοκτέιλ. Επομένως θέλω να έχω. Πες και ολοκλήρωση. Το νεκρόνι. Ναι. Άλλη μόνο, ναι. Άλλο κοκτέιλ είναι το νεκρόνι που ανέφερες πριν, που έχει 3 ίσα μέρη από τζιν, βερμούτ και κόκκινο μπίτερ λικέρ όπως το καμπάρι. Ναι, έχουμε κάνει εκπομπή για το. Για αυτά τα δύο που κάναμε, δηλαδή είναι το με τζιν και τα δύο, οκ. Okay. Βεβαίως. Άλλο κοκτέιλ είναι το. Τι να σου πω τώρα. Το last word, που έχει πάλι 4 ίσα μέρη από τζιν, ένα λικέρ πράσινο που φτιάχνουν κάποιοι μοναχοί Γάλλοι που λέγεται Green Sartres, έχει φυσικό χυμό lime, όχι λεμόνι, lime, και έχει και λικέρ μαρασκίνο, ένα λικέρ που προέρχεται από κάποια τα κουτσια, από κάποια κεράσια. Οπότε φαντάσου ένα κοκτέιλ το οποίο σερβίρεται σε ένα ποτήρι τύπου κοκτέιλ, είτε σε σχήμα V, είτε σε σχήμα coupe, που είναι το πιο έτσι, oval, το οποίο σερβίρεται straight up, χωρίς πάγο δηλαδή, όχι όπως το νεκρόνι που μπορεί να σερβίρεται σε χαμηλό ποτήρι με πάγο. Βέβαια, το νεκρόνι μπορεί να σερβίρεται και χωρίς πάγο σε ποτήρι κοκτέιλ. Και έχουμε λοιπόν ένα κοκτέιλ πρασινοπό εξωγήινο, γιατί το last word, το lime μαζί με το πράσινο λικέρ, το σαρτρές που σου είπα, καθιστά το κοκτέιλ να είναι έτσι εξωγήινα πράσινο, σχεδόν να φωσφορίζει. Πάρα πολύ βοτανικό, ορισμός του botanical, ας πούμε, μέσα σε ένα ποτό. Άλλο κοκτέιλ με τζιν είναι το Bramble, το οποίο είναι πιο μεταγενέστερο, δηλαδή δημιουργήθηκε στα τέλη του, νομίζω, 1991-92. Είναι ένα κοκτέιλ που κάθε γουλιά του είναι διαφορετική, γιατί έχει τζιν, έχει σιρόπι ζάχαρης, έχει φυσικό χυμό λεμονιού, σερβίνεται σε χαμηλό ποτήρι με τριμμένο πάγο και έχουμε floating, να επιπλέει δηλαδή λικέρ μούρων. Επομένως, τι γίνεται, κάθε φορά που λόγω βαρύτητας κάθεται το λικέρ επιπλέει. Άρα λικέρ, αλλάζουν τα ποσοστά. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το κοκτέιλ λέγεται Bramble. Άλλο πολύ ωραίο κοκτέιλ το Gin Basil Smash. Φαντάσου ένα μοχίτο, αλλά αντί για ρούμε έχει gin και αντί για δυόσμο έχει βασιλικό.
Και υπάρχουν, αυτό ήθελα να το πω πάρα πολύ, το τζιν αποτελεί μια πάρα πολύ ωραία βάση, πολύ ενδιαφέρουσα για πιο τροπικού στυλ κοκτέιλ. Θα έχεις ακούσει ίσως με αφορμή το ρούμι, θα έχεις ακούσει τα λεγόμενα tiki cocktails. Όχι, δεν το ξέρω. Τα tiki cocktail είναι, okay, τα tiki cocktail είναι τα πολύ πολύ έντονα, μπαχαρένια, ενδιαφέροντα και έντονα αλκοολικά ποτά, όπως το zombie και το mai tai. Αυτό το tiki είναι κατηγορία ομπρέλα, κουλτούρα, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα επειδή πες και ομπρέλα, δεν ξέρω να το πες τυχαία, είναι αυτά τα cocktail που... Που έχουν ομπρελίτες. Στα οποία οφείλουν... Αλήθεια, ναι, λες δε, ναι, όχι, δεν είναι, δεν, όποιο κοκτέιλ έχει ομπρέλα δεν είναι τίκι, αλλά η ομπρέλα ξεκίνησε να υπάρχει στα τίκι κοκτέιλ και μετά, στα πολύ, στα πολύ φθηνά ή κακώς κείμενα των beach bar των ελληνικών και όχι μόνο, βλέπαμε ας πούμε κακό ποτό με ομπρέλα 10 ευρώ. Δεν είναι αυτό το τίκι κοκτέιλ, το ξεκαθαρίζω. Το ομπρέλα στο τίκι κοκτέιλ εμένα με παραπέμπει στην ταινία με τον Tom Cruise, έτσι. Και καλά κάνει. Αν και έχω πολύ καιρό που την έχω δει. Για πες. Ο Tom Cruise παρόλα αυτά είναι, πώς το λένε, απαράλλακτος από τότε. Ίδιος είναι, παιδί μου. Δηλαδή, ίδιος, τι να πω, δεν ξέρω. Και μετά σου λέει ότι τα λεφτά καλώς είναι, την, καλώς την είναι, μωρέ, εντάξει, και εκείνο το άλλο που τα συνόδευαν εκεί με τα τέλος πάντων σκάνδαλα ή όχι με τη Σαϊντολογία, αλλά τέλος μας αρέσει, ρε παιδί μου, ο Tom Cruise. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για τον τζιν? Πρέπει να ξέρουμε ότι ένα τζιν τόνικ έχει όσες θερμίδες έχει ένα ουίσκι κόλλα. Ένα τζιν τόνικ θα μπορούσε να έχει από 150 έως 170 θερμίδες. Πιο πολλές από δεν τζιν σόδα. Το τόνικ, αν θυμάσαι, έχει περίπου 10 γραμμάρια σάχαρο ανά 100 ml. Αν βάλουμε 100 ml σε ένα gin tonic, θα πάρουμε 10 γραμμάρια ζάχαρη μόνο το τόνικ. Αν βάλεις gin soda, δεν θα πάρεις καθόλου ζάχαρη από το αναψυκτικό. Υπάρχουν tonic, όπως κάποια Indian tonic water ή κάποια, πώς λέμε, Coca-Cola Zero, που δεν έχουν ζάχαρη ή έχουν κάποια γλυκαντική ουσία που δεν το επιβαρύνει θερμιδικά τόσο πολύ, αλλά... Θα σου πω το εξής. Βλέπω πολλές φορές ανθρώπους να πίνουν Coca-Cola Zero και να τρώνε τρία μπέργκερ. Θα το έχεις δει και εσύ. Ή ανθρώπους στα μπαρ που πίνουν ένα ή δύο ποτά και τρώνε ένα πολλάκι φιστίκια και λίγα πατατάκια και μετά τρώνε μία κρέπα αλμύρι και μία γλυκιά. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να θέλει να αποφύγει ένα gin tonic, να αποφύγει τις θερμίδες, αλλά ας μην βασιστούμε εκεί. Κατάλαβα. Στη ζωή, όπως όλα τα πράγματα, θα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρειάζεται το μέτρο. Δηλαδή δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι κάποιος πίνει gin tonic μόνο και μόνο λόγω θερμιδικού περιεχομένου. Κάτι που άλλο που πρέπει να ξέρουμε για το gin είναι ότι ο κόσμος έρχεται και λέει από τι φτιάχνεται το gin, θεωρώντας ότι ξέρει από τι φτιάχνεται το ρούμι, παρένθεση ζαχαροκάλαμο, το κονιάκ, παρένθεση από σταφύλια. Έχουμε να ακούσει και εκπομπές να μάθει από τι φτιάχνονται όλα αυτά. Ναι, αλλά έχεις τόσες πολλές ωραίες εκπομπές που για να φτάσει κάποιος εκεί στο κονιάκ... Όχι, γι' αυτό κονιάκ, το λέω, αλλά δεν θα τις πάρει χρονολογικά. Θα ψάξεις το search, γιατί όχι ρούμι, γιατί σωστά. Όχι κονιάκ, θα του βγουν εκεί. Πώς γίνονται σωστά, αυτά. Σωστά. Αυτό που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι επειδή ακριβώς το τζιν, έχει αυτόν τον εξερκινισμένο χαρακτήρα, δηλαδή είναι ένα απόσταγμα που χρησιμοποιεί ένα ήδη απόσταγμα, δηλαδή την καθαρή αλκοόλη που λέγαμε πριν, για να αρωματιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ήδη πολύ υγιές απόσταγμα, όχι υγιεινό, υγιές, που αρωματίζεται και ξανααποστάζεται. Το οποίο το καθιστά πάρα πολύ καλό για να μην έχεις hangover. Δηλαδή, μπορεί να πιεις 3 ουίσκι κόλλα και 3 gin tonic και με τα 3 gin tonic θα έχεις λιγότερο hangover. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο να πίνεις gin tonic, είναι ποτό, είναι αλκοόλ, αλλά τι γίνεται όταν κάτι είναι τόσο πολύ εξευγενισμένο, μπορεί να έχει λιγότερα κάποια ποσοστά που είναι λίγο πιο τοξικά και λίγο πιο παιχνιδιάρικα, με αποτέλεσμα αυτό να το καθιστά όχι απλώς να μην είναι το ποτό των αλκοολικών που λέγαμε πριν ότι πρέπει να το που αφημίζουμε ότι δεν ισχύει, γιατί το τζιν απλά πέρασε κάποια δύσκολα χρόνια το 1750 και για, λίγα, για τα 30 χρόνια που λέγαμε, αλλά είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι. Ας σκεφτούμε και το άλλο. Ένα ουίσκι, μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στο βαρέλι,
παράγεται με έναν τρόπο που είναι σαν ένα μικρό παιδί το οποίο θέλει εκπαίδευση. Η εκπαίδευση για ένα απόσταγμα που θέλει παλαίωση είναι η παλαίωσή του. Έχει, δηλαδή, φαντάσου ότι το σχολείο του είναι το βαρέλι. Μένει μέσα σε ένα βαρέλι και ο χρόνος μαζί με την αλληλεπίδραση του οξυγόνου που περνάει μέσα από το ξύλο το κάνει πιο smooth, πιο απαλό και το καθιστά αυτό που λέμε όριμο. Ναι, το βγάζεις από το βαρέλι, το μυρίζεις και το πίνεις και λες ότι αυτό δεν είναι πια το ατίθασο παιδί, το καλομαθημένο ή που έλεγε πολύ εύκολα ειρωνευόταν και ήταν αλαζόνα σαν χαρακτήρας. Είναι ένα πολύ πολύ ήρεμο ποτό. Το τζιν δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένα ποτό το οποίο είναι εκπαιδευμένο εκγενετής. Και τα βουτανικά είναι αυτά που του λένε «Είμαι εδώ στη διάθεσή σου για να παίξουμε με άλλα συστατικά». Όσο πιο καλοδουλεμένη είναι η συνταγή, τόσο καλύτερο το σχολείο που έχει περάσει το τζιν. Νομίζω, κλείνοντας, να μας πεις γιατί έχω μάθει ότι έχει και στην Ελλάδα. Αν και δεν έχω πιει ποτέ, δεν έχω δοκιμάσει τις ελληνικές μάρκες. Ακριβώς. Υπάρχουν στην Ελλάδα πολύ ωραία brand names, όπως ας πούμε το Grace που παράγεται στην Χαλκίδα, εδώ πολύ κοντά στην Αθήνα, στο δικό του αποστακτήριο, δηλαδή δεν είναι παραγγελία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα τζιν θα μπορούσε να είναι ελληνικό και να φτιάχνεται στην Ολλανδία, στη Βραζιλία, στην Αμερική. Το φτιάχνει κάποιος, το φέρνει εδώ στην Ελλάδα, το εμφιαλώνεις και το πουλάς. Μπορεί τα συμφέροντα να είναι ενός Έλληνα, άρα να λέμε ότι είναι ελληνικό προϊόν. Έτσι. Το Grace όμως φτιάχνεται στην Ελλάδα, έχει την πλειοψηφία των βοτανικών στερεών να είναι από την Ελλάδα, έχει υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς, δεν είναι δηλαδή 40-41-42, είναι 45,7 αλκοολικούς βαθμούς και έχει και την ιδιαιτερότητα του να έχει κρύταμο, οπότε είναι και φύλλα σκηνού, άνθη από πορτοκαλιά, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα βοτανικά και πολύ ωραίο τρόπο παραγωγής και παραδοσιακό αποστακτήρα. Άλλο είναι το βοτανικό τζιν που θα το έχεις ακούσει. Όχι, ίσως. Ούτε το Grace το έχω ακούσει. Ένα άλλο έχω ακούσει. Τώρα, άμα το πεις, θα το θυμηθώ ποιο έχω ακούσει. Βοτανικών, λέγεται με λατινικούς. Βοτανικών γράφεται αυτό. Okay. Ναι, βοτανικών. Γίνεται στο ίδιο αποστακτήριο που γίνεται και ο σκήνος το ομώνυμο Λικέρ. Εγώ είμαι πολύ του Λικέρ. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Έχοντας ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή, εννοώ, κατάλαβα. Τι άλλο να πούμε. Ναι, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το Dry River, υπάρχει το... Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποια. Υπάρχει το Old Sport από την Ποτοπία Καλυφούνη. Α, υπάρχουν αρκετά. Και ναι, αν σκεφτείς ότι πριν 10 χρόνια δεν είχαν κανένα από αυτά. Κανένα από αυτά πριν 10 χρόνια. Όλα είναι καινούργιες εταιρείες. Μπράβο. Όλα είναι καινούργιες εταιρείες, γιατί υπάρχει η τεχνογνωσία, έχουμε πάρα πολύ καλούς ποτοποιούς και έχουμε και τη γνώση. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα φτιάχνουμε το ούζο και το τσίπουρο. Το ούζο και το τσίπουρο είναι πολύ, ειδικά το ούζο, είναι πολύ δύσκολο στην παραγωγή του. Ο λόγος για τον οποίο όμως θέλουμε να έχουμε το τζιν είναι ότι, εντάξει, η νεολαία, καλός ή κακός, δεν το κατακρίνω και εγώ δεν το έκανα όταν ήμουν πιο νέος, δεν πίνει ούζο τόνικ, ούζο κόλλα. Υπάρχουν κάποιοι σκληροπυρηνικοί πελάτες που μπορούν να το κάνουν, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι ο κανόνας. Επομένως, αντί να πας κόντρα στο ρεύμα, μπορείς να αγκαλιάσεις, ας πούμε, την τάση και αξιοποιώντας τους αποστακτήρες και την τεχνογνωσία, να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, τι μας λείπει. Οι ξένοι το λένε foraging, δηλαδή το να πηγαίνεις στην εξοχή και να μαζεύεις βότανα, βοτανικά. Είναι ένα είδος, πώς κάναμε παλιά το φυτολόγιο. Ένα είδος φυτολογίου το οποίο είναι μια προσπάθεια να φτιάξεις μια συνταγή. Άρα γιατί να μην το κάνεις από τη στιγμή που έχεις τέτοιο ωραίο πλούτο, χλωρίδα. Εσύ πώς το πίνεις το τζιν? Εγώ το λατρεύω στο τζιν τόνικ και προσπαθώ συνήθως να έχω ένα σταθερό τόνικ, όποιο και είναι αυτό, για να μπορέσω να ξεχωρίσω διάφορα τζιν μεταξύ τους. Αλλά τα αγαπημένα μου κοκτέιλ είναι τα τίκι κοκτέιλ με τζιν, αυτό που πήγα να σου πω πριν, όπως το Royal Havain που έχει τζιν και έχει βιολογικό χυμό ανανά 100%, ή κάποια κοκτέιλ που λέγονται Πακαράκα ή Χονολούλου, έτσι πολύ ωραία ονόματα, κλασικές συνταγές προερχόμενες από το 1945-1950 και μετά από την Αμερική, που εκεί τι κάνεις, το στοίχημα είναι να κερδίσεις
να αναδείξεις το τζιν από ένα κοκτέιλ το οποίο έχει πάρα πολλά συστατικά. Ναι. Και αυτό είναι περίεργο, γιατί εκεί που λέγαμε πριν ότι ενώ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ένα τζιν από ένα άλλο όταν είναι δίπλα-δίπλα επειδή έχουν το ίδιο χρώμα, ξαφνικά βάζοντάς σε τέτοια περίεργα κοκτέιλ, γιατί τα τίκη είναι πάρα πολύ έντονα αρωματικά και γευστικά, είναι κοκτέιλ για να καταλάβεις τα οποία προορίζονται να τα καταναλώσεις μετά από φαγητό. Φαντάσου να έχεις φάει ένα πλούσιο γεύμα, πολυνησιακή κουζίνα, που ό,τι και να πεις μετά, χάνεται γιατί η γλώσσα σου έχει επιβαρυνθεί εντός εισαγωγικών από πάρα πολλές γεύσεις. Έτσι. Εκεί, σε αυτή τη φάση, ένα σορμπέ θα ξέπλαινε λίγο το στόμα μας, θα ενεργοποιεί τους φιλογόνους αδένες και κάνει πολύ ωραία δουλειά για να μας προετοιμάσει για την επόμενη. Ένα τίκι κοκτέιλ προορίζεται για μετά το φαγητό. Αυτά τα κοκτέιλ που σου είπα, ενώ το dry martini και το νεκρόνι είναι aperitif κοκτέιλ, τα πίνεις πριν από το φαγητό. Αυτά τα κοκτέιλ που σου είπα προορίζονται για μετά το φαγητό. Αντί για σορμπέ, δηλαδή. Δηλαδή. Ναι, αντί να πιεις ένα σορμπέ τύπου μαργαρίτα, που είναι γλυκόξινο. Πίνεις αυτό. Θέλεις το γλυκόξινο, το ξινό γιατί ξεπλένει το στόμα και το γλυκό γιατί επιβραβεύει κάπως και ολοκληρώνει την ιεροτελεστία του φαγητού. Το τίκιο κοκτέιλ κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ολοκληρώνει. Εμένα δεν μου κάθεται τώρα μετά το φαγητό κοκτέιλ να πιω, αλλά σε αυτά τα θέματα είναι και περιορέξιος τώρα, έτσι. Δηλαδή. Εμένα, για να καταλάβεις πόσο σε καταλαβαίνω, δεν μου κάθεται γενικά να πιω μετά το φαγητό. Εμένα μου αρέσει η φάση της προσμονής. Όσο περιμένω τη μακαρονάδα να ετοιμαστεί, πίνω ένα ποτήρι κρασί. Όσο περιμένω το φαγητό να έρθει, θα πιω το gin tonic μου ή το dry martini. Μόλις τρώω, όλα τα άλλα τα κάνει η παρέα και το φαγητό. Εγώ ανάλογα. Μπορεί να μην θέλω τίποτα. Μπορεί να θέλω ένα εσπρέσο. Μπορεί να θέλω ένα λίγο μαστίχα, ξέρω εγώ, λίγο λιμοντσέλο. Μπορεί να μην θέλω τίποτα. Μπορεί να θέλω, ξέρω εγώ, μια σόδα. Δεν έχω. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πιω ποτό. Καπάκι. Δηλαδή, ενώ είμαστε στο τραπέζι, ενώ όχι να αλλάξω μαγαζί. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Και εγώ συνήθως εκεί στον εσπρέσο προσανατολίζομαι για μετά το φαγητό, εκτός και αν είναι βράδυ που θα πάρω ένα φυσικό χωνευτικό τύπου, ξέρεις, αυτά τα μαύρα λικέρ, τα περίεργα τύπου Φερνέ Μπράνκα, τύπου Ούντερμπεργκ, αυτά τα πολύ έντονα με εκατοντάδες μπαχαρικά, που είναι και πολύ καλά χωνευτικά, έτσι. Ναι. Είναι πολύ βασικό να δίνουμε έμφαση στα απλά πράγματα. Αν κάποιος, ας πούμε, κάνει για πάρα πολλές μέρες δίαιτα, μιας και άκουγα πρόσφατα κάποια πολύ ωραία επεισόδια που είσαι γύρω από τη διατροφή, μπορεί να εκτιμήσει ένα απλό τοστάκι που ξεχυλίζει έτσι λίγο το τυρί, ξέρεις, βάζοντας το, ή μια απλή μακαρονάδα με σάλτσα. Κάπως έτσι είναι και τα απλά ποτά όπως το gin tonic και το dry martini. Αν σκεφτείς πόσο πολύ προσπάθεια έχουν, πόσο πολλά χρόνια ιστορίας, γι' αυτό και εγώ όταν ξεκινάω να κάνω ένα σεμινάριο για το τζιν, λέω στα παιδιά ότι το ξέρω ότι είναι πολύ βαρετό να μαθαίνετε για την ιστορία. Φαντάζομαι ότι στα σεμινάρια ξεκινάμε από το 200 μετά Χριστόν που μιλάμε για τον Κλάβδιο το Γαλινό, ο οποίος είναι ο δεύτερος πατέρας της ιατρικής, ας πούμε, μετά την Ιπποκράτη, και είναι ο πρώτος γιατρός που χρησιμοποίησε juniper berries για θεραπευτικούς σκοπούς. Όχι τζιν, τα juniper berries. Έτσι. Ξεκινάμε από τότε και τους λέω το εξής, ότι ο μόνος τρόπος για να εκτιμήσετε ένα τζιν που κάνει 15 ευρώ, όχι ένα τζιν που κάνει 30, 35, 40, 45, 50 ευρώ, γιατί υπάρχουν τζιν σήμερα πολύ ωραία, που μία φιάλη τους κάνει 60 ευρώ. Αλλά ένας τρόπος για να εκτιμήσετε το τζιν, και πόσο μάλλον ένα τζιν το οποίο είναι φθηνό, είναι να καταλάβετε ότι κουβαλάει πάρα πολλά χρόνια ιστορίας και ότι έχει μέσα του εθέρια έλαια από βοτανικά στοιχεία που κάποιος χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να κάνει extract τα εθέρια έλαιά τους και να τα φέρει μέσα σε ένα μπουκάλι και μετά είναι στο ποτήρι μας. Και αυτό είναι μαγικό. Έτσι θα κλείσουμε και εγώ το παίρνω κιόλας ως ένα κάλεσμα την ώρα που είστε όπου είστε και πίνετε ένα ποτήρι, ένα κοκτέιλ, ένα τζιν με κάτι άλλο. Είναι και λίγο ένα κάλεσμα στο εδώ και στο τώρα, ότι ξέρετε, απολαύστε το ποτό που έχετε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε να είστε πάνω από 18, όταν βγαίνετε έξω και πίνετε, παίρνετε ταξί και τα λοιπά και τα λοιπά, να τα πούμε και αυτά οπωσδήποτε. Βεβαίως, και όσοι οδηγούν ή τους αρέσει πολύ το gin ή gin tonic και δεν μπορούν να αρνηθούν ένα ποτό, υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι προσομοιώσεις gin, όπως για παράδειγμα το γνωστό Tanqueray ποτό, βγάζει το Tanqueray Zero. Έτσι.
το οποίο δεν είναι τζιν, γιατί θυμάστε, είπαμε στην αρχή, εσύ που είσαι καλή μαθητή, θα θυμάστε ότι το τζιν έχει τουλάχιστον 37,5% αλκοολικού βαθμού. Όμως έχει κάποια βοτανικά, το καθιστούν botanical spirit, 0% αλκοόλ, που μπορεί να το παραγγείλει με tonic και να έχει την ψευδέστηση, γιατί ψευδέστηση θα είναι, ότι πίνει ένα ποτό και ότι δεν χάλεσαι στην παρέα, ρε παιδί μου. Δεν είσαι ο ξενέρωτος τύπος που λέει, παιδιά, δεν θα βγω. Βγες έξω, παίρνε καλά. Οδήγησε εσύ σήμερα και αύριο θα αντιστρέψει του ρόλου. Καλά έκανε και το ανέφερε, γιατί όντω μια φορά έχω πιει 0% και είναι πολύ αξιοπρεπή. Είναι αυτό. Μια χαρά είναι. Είναι τίμιο. Ναι, εντάξει, τώρα κοίταξε να δει. Αν δεν θε να πει αλκοόλ, στην τελική πάρε μια σόδα. Σκέτη, ρε, καλά, δεν το συζητάω τώρα. Λίμωνο τώρα. Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Αλλά αν κάποιο θέλει να φαίνεται ότι έχει ένα ποτό στο χέρι του ή να ξεγελάσει ο ίδιο τον εαυτό του, επειδή του αξίζει να βγει έξω με την παρέα του, α κάνει αυτό. Οι επιλογές υπάρχουν. Αλλά αυτό που είπες για το mindfulness, για το να ζεις το τώρα και να σταματήσεις για λίγο, να ακούς μια πολύ ωραία μουσική και να έχεις 3 δευτερόλεπτα με τον εαυτό σου και να μυρίσεις τα εσπεριδοειδή από ένα ποτήρι μαζί με το πεύκο και να νιώσεις τη στιγμή, είναι το σπουδαιότερο μήνυμα από την εκπομπή σου για άλλη μια φορά που τα λέει πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στοιχεία του Σπύρου όλα στο γιατίοχι.gr για να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να περνάτε πολύ καλά, ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά!